Στη συνέχεια ήρθαν εδώ. Θέλω να σας αποκαλύψω σε αυτό το σημείο ότι πήρα μια πληροφορία από έναν αστυνομικό ο οποίος είχε πάρει μέρος στην έρευνα. Πραγματικά είναι ανατριχιαστική. Είπε ότι πήραν πληροφορία ότι δύο άτομα, ο ένας με κοτσίδα και φορώντας λευκά ρούχα, κυκλοφορούσαν κυριολεκτικά με τα όπλα στα χέρια. Κυκλοφορούσαν σε αυτούς τους δρόμους δηλαδή, σαν ασίδωτοι, σίγουροι ότι δεν πρόκειται να τους ενοχλήσει κανένας. Μπήκαν μέσα εδώ στο κατάστημα Προπό, όπως βλέπετε, και να σας αποκαλύψω γιατί σκότωσαν τον άνθρωπο. Κρατήστε την αναπνοή σας. Όταν λίγα λεπτά πριν ήταν ο 55χρονος μέσα, λίγα λεπτά πριν ήταν η αδερφή του, κανονική ιδιοκτήτρια του καταστήματος, και ο αδελφός του επίσης ιδιοκτήτης. Είχαν πάρει τα χρήματα τα οποία είχαν συγκεντρωθεί στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου από τους παίκτες, οι οποίοι έχουν παίξει διάφορα τυχερά παιχνίδια, και είχαν μείνει μέσα 300 ευρώ. Ο άνθρωπος έδωσε τα 300 ευρώ, αλλά αυτοί ήθελαν τα χρήματα τα οποία είχαν πάει στην τράπεζα, γιατί δεν τον πίστευαν ότι ήταν έτσι. Και η απάντησή τους, Αντώνη, μία σφαίρα στο κεφάλι. Και ο άνθρωπος έπεσε κάτω, ένας καθηγητής των μαθηματικών. 26 ληστείες, Πέτρο, αυτό που είπες πριν, μέσα 48 ώρες. Μία ληστεία κάθε 2 ώρες στο κέντρο της Αθήνας. Ευχαριστώ πολύ.